για να πετύχουμε τους στόχους μας. Θα συνεχίσουμε όσο χρειαστεί. Θα αξιοποιήσουμε όλα τα όπλα του αγώνα μας. Τα αιτήματά μας συνδέονται με τις ανάγκες μας και τα προβλήματα που οξύνονται. Κάνουμε απεργία για να υπογράψουμε νέα συλλογική σύμβαση εργασίας με αυξήσεις στα μεροκάματα και θα το πετύχουμε. Κάνουμε απεργία για την ασφάλιση, το ένσημο, τα υπεραγνώστων και θα το πετύχουμε όπως οι λιμενεργάτες της Κόσκο. Κάνουμε απεργία για μέτρα ασφαλείας στους τόπους δουλειάς για να μπορούμε να γυρίζουμε στα σπίτια μας γεροί και να πηγαίνουμε στη δουλειά μας γεροί. Η κυβέρνηση και η μεγαλοκοδοσία του κλάδου θα υποχρεωθούν να ικανοποιήσουν τις διεκδικήσεις μας. Δεν μπορεί να υπάρξει κλάδος κατασκευών. Δεν μπορούν να προχωρήσουν τα έργα με τους οικοδόμους κακοπληρωμένους, με ωράρια εξαντλητικά, με τα μισά έσημα κάθε μήνα, ενώ δουλεύουμε όλες τις μέρες. Είναι εξοργιστικό η κυβέρνηση δια του Υφυπουργού Εργασίας, κυρίου Τσακλόγλου, να απαντά σε έναν ολόκληρο κλάδο ότι ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι το βρίσκουν απολύτως λογικό οι οικοδόμοι να έχουν τα μισά έσημα κάθε μήνα. Γιατί έτσι ήταν η κατάσταση και το 2005. Αυτό ακριβώς απάντησε στο συνάδελφό μας Νίκο Έξαρχο, μέλος της διοίκησης της Ομοσπονδίας μας και βουλευτής στη Βουλή. Ξεδιάντροπα μας λέει το κράτος. Κράτος και εργοδοσία μας έκλεβαν τα αίσθημα το 2005. Μας τα έκλεβαν το 2015, θα μας τα κλέβουν και το 2025. Ότι είτε υπάρχει ανάπτυξη, είτε υπάρχει κρίση, για τους οικοδόμους υπάρχει καταδικαστική απόφαση όλων των κυβερνήσεων και της μεγαλοεργοδοσίας να αρπάζουν τον ιδρώτα της δουλειάς μας. Αυτοί θα κάνουν τους σχεδιασμούς τους, θα μοιράζουν έργα και δισεκατομμύρια, θα λένε κουβέντες και λόγια του αέρα για πρόοδο, ανάπτυξη και βελτίωση της ζωής μας και εμείς θα βράζουμε στο ζουμί μας στα ίδια και ακόμη πιο ξυμένα προβλήματα. Συνάδελφοι, ο κόσμος να χαλάσει, εμείς θα πετύχουμε να πάρουμε τα ένσημά μας. Δεν μπορεί καμιά κυβέρνηση να μας πείσει ότι εμείς θα δουλεύουμε, αυτοί θα εισπράττουν τις εισφορές από τα ένσημά μας και την εργασία μας και τελικά τα ένσημα, αντί να έδουν στους δικαιούχους, να βαφτίζονται υπεραγνώστων. Τα υπεραγνώστων είναι ένσημα, όπως όλα τα ένσημα, με τη διαφορά ότι παραμένουν αδιάθετα. Το κράτος είναι ο πρώτος διδάξας της κλοπής των ένσημων μας. Γι' αυτό και ανέχεται την καθημερινή κλοπή που γίνεται από τη μεγαλοεργοδοσία. Το λέμε για μια ακόμη φορά. Κάθε μέρα δουλειάς και ένσημο. Τώρα, διάθεση των υπεραγνώστων ένσημων για να ανακουφιστεί ένα σημαντικό μέρος του κλάδου που βασανίζεται να συμπληρώσει τα ένσημα για να βγει στη σύνταξη. Αν θέλουν κυβέρνηση και εργοδοσία να λύσουν προβλήματα, αν θέλουν να επιστρέψουν στον κλάδο έμπειρα τεχνικά χέρια που σήμερα δουλεύουν σε άλλους κλάδους, θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι ο οικοδόμος πρέπει να πάρει πολύ καλύτερο μεροκάματο για να μπορεί να τα απεξέλθει στο αυξημένο κόστος ζωής, στις ανάγκες της οικογένειάς του.